Σάββατον της Τυρινής, μνήμην επιτελούμεν πάντων των ενασκήσι λαμψάντων, οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών. Το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Τυρινής, επιτελούμε την Ιερά Μνήμη, πάντων των ενασκήσι λαμψάντων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών. Αφού μας παιδαγώγησαν οι θεοί πατέρες, με τα όσα είδαμε στις προηγούμενες εορτές και βαθμιαία μας ετοίμασαν για το στάδιο των πνευματικών αγώνων, ιδού τώρα μας προβάλλουν πλέον όσους έζησαν επάνω στη γη θεάρεστα, άνδρες και γυναίκες μαζί. Είναι όλοι εκείνοι οι όσοι που έλαμψαν στον κόσμο με την καταχριστόν άσκηση και με την οσία και θεοφόρο ζωή τους» τα καυχήματα του μοναχικού δίου της Ορθοδοξίας. Οι αθλητές των αρετών, που κινούμενοι και ενισχυόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, ακολούθησαν τα ζωηφόρα ίχνη του Κυρίου Ιησού Χριστού, πραγματοποιώντας με θαυμαστή ακρίβεια όλες τις μεγάλες εντολές του Ευαγγελίου. Αυτοί που κατεμάραναν τα πάθη του σώματος με την προσευχή, την νηστεία την Ισάγγελο Πολιτεία τους στα Κοινόβια, στις Λαύρες, στις Κίτες, στις Ερήμους. Έχοντας έτσι το φωτεινό παράδειγμά τους εμπρός στα μάτια μας, γινόμαστε κι εμείς προθυμότεροι στην άσκηση των αρετών και πιο ανδρείοι εναντίον των παθών. Όταν τα στρατεύματα ετοιμαστούν για τη μάχη και βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τον εχθρό, οι έμπειροι στρατηγοί τους τονώνουν το φρόνημα. Πώς, όχι μονάχα με απλούς λόγους, αλλά τους αναφέρουν και ανδραγαθίες και κατορθώματα ανδρών αρίστων και ηρώων. Και με αυτά τα ελκυστικά παραδείγματα στερεώνεται η καρδιά όσων πολεμούν και ορμούν ολόψυχα κατά των εχθρών. Κάτι παρόμοιο λοιπόν κάνει σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία» οι κάτοχοι της Θείας Σοφίας, οι Άγιοι Πατέρες, όρισαν το παρόν Σάββατο πρώτη τυρινής να γίνεται κοινή μνήμη και εορτή όλων εκείνων των Αγίων που με πολλούς σκόπους νίκησαν τα ανθρώπινα πάθη και άρεσαν στο Θεό. Ώστε και εμείς, τώρα που έρχεται η Αγία Τεσσαρακοστή, αποβλέποντας προς την ζωή εκείνων των πρωταθλητών της Ευαγγελικής Αρετής, να αγωνιζόμαστε γενναία κατά των παθών και τις διάφορες αρετές να ασκούμε, μιμούμενοι εκείνους και αναλογιζόμενοι ότι άνθρωποι ήσαν και αυτοί και την ίδια με εμάς είχαν φύση. Πράγματι, όπως ψάλει η Εκκλησία σήμερα, οι όσοι αυτοί έγιναν ξακουστοί σε όλη την οικουμένη με τα ασκητικά τους άθλα» οι ουρανοί τους υποδέχθηκαν με χαρά και εκεί ο δεσπότης και αθλοθέτης Χριστός τους έστεψε με αμάραντα στεφάνια δικαιοσύνης, διότι κατόρθωσαν δύο και θαυμαστά πράγματα. Αφενός συνέτριψαν τις φάλαγγες των δαιμόνων και αφετέρου έφτασαν στο ύψος των Αγίων Αγγέλων που τον δύο τους άμεμπτα μιμήθηκαν. Αυτοί λοιπόν και σήμερα πρεσβεύουν για μας τον Κύριο ενώ τιμούμε την Αγία Μνήμη τους και μας καλούν να περπατήσουμε στον δρόμο που άνοιξαν, ο καθένας μας φυσικά κατά το μέτρο της χάριτος που έλαβε από το Θεό. Διότι οι Άγιοι δεν είναι απλά μία ανάμνηση, είναι το αιώνιο παρόν της Εκκλησίας, όπου καλούμαστε και εμείς να εντάξουμε τον εαυτό μας. Καλούμαστε λοιπόν όλοι μας να μιμηθούμε τους Αγίους μας, διότι και αυτοί είχαν την ίδια φύση με μας, ήσαν δηλαδή και αυτοί άνθρωποι σαν και μας. Και με τη βοήθεια του Χριστού, διότι με τις δικές μας δυνάμεις τίποτα δεν μπορούμε να κατορθώσουμε, καλούμαστε να ακολουθήσουμε κι εμείς την οδό αυτή που περπάτησαν οι Άγιοι. Και ποια είναι αυτή η οδός? είναι η οδός την οποία χάραξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η σταυρική οδός, αυτή η στενή και τεθλιμμένη πύλη η οποία οδηγεί στην αιωνιότητα. Φορτωμένοι λοιπόν και εμείς ο καθένας μας το σταυρό των θλίψεων θα ακολουθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού την οδό των Αγίων μας, την οδό του Χριστού μας.